Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε σε ένα ακόμα συνέδριο. Πιστεύω να μην είναι σαν τα προηγούμενα, που ερχόμασταν με γεμάτη προσδοκίες και φεύγαμε όπως ήρθαμε, και ίσως και χειρότερα. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συζητούσαμε καθημερινώς τα προβλήματα που έχουμε και λέγαμε ότι θα πάμε στο συνέδριο. Κάναμε τις προσυνεδριακές συνεδριάσεις και λέγαμε ότι θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα σήμερα και φτάσαμε εδώ πέρα. Κάναμε τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, φωτίστηκαν όλες οι πλευρές των προβλημάτων που μας απασχολούν και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην περιγραφή δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Μπορούμε και να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, προηγουμένως που έλεγε ο κύριος Κωνσταντέλος ο Γρηγόρης, στα περισσότερα στην περιγραφή το τι τραβάμε στην διοίκηση των Δήμων, συμφωνούμε. Όλοι έχουμε τον κοινό νου, όλοι καταλαβαίνουμε το τι τραβάμε κάθε μέρα και εσείς που ο καθένας βρίσκεται σε ένα Δήμο, τα ίδια προβλήματα έχουμε, άρα αφού τα ζούμε, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε. Η φάση της περιγραφής και της συζήτησης τελείωσε, νομίζω. Ήρθε η ώρα να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις. Τη Δευτέρα θα γυρίσουμε όλοι να πάμε στους Δήμους μας. Και θα πρέπει να πάμε εκεί και να πούμε τι. Ότι φύγαμε από εκεί με κάποιες προσδοκίες και γυρίζουμε με κάτι στα χέρια ή γυρίζουμε όπως είχαμε ξεκινήσει. Μιλάμε για επανεκκίνηση, το γράφουμε κιόλας, που σημαίνει ότι ξεκινούμε, άρα θα έχουμε κάτι καινούριο και μπορώ να βάλω τώρα τουλάχιστον ορισμένα ζητήματα. Θα λυθούν τα διάφορα δίκαια αιτήματα που έχουν οι συνδημότες μας. Θα έχουμε μία καλύτερη πορεία ή θα έχουμε μία από τα ίδια. Δήμος σημαίνει άνθρωποι του. Θα έχουμε καλύτερα ζητήματα, η φτώχεια, η ανεργία, η μη ικανοποίηση σύγχρονων δικαιωμάτων θα μπει σε μία καλύτερη φάση, θα έχουμε μία προοπτική ή θα συνεχίσουμε τα ίδια και θα έχουμε ακόμα και χειρότερα. Να πάμε και να δούμε και να πούμε ότι τα σχολεία μας, όπου η νεολαία, τα παιδιά μας προσδοκούν να είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούν να πάνε να πάρουν τη γνώση, θα έχουν τουλάχιστον ένα χώρο αξιοπρεπή. Θα έχουμε αυλές που θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας. Θα έχουμε κάνα γυμναστήριο. Θα έχουμε πολιτιστικούς χώρους. Ή θα έχουμε τα σχολεία τα οποία παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Λέμε και μιλούμε συνέχεια για τη βία και την παραβατικότητα. Και εμείς κλείνουμε τα σχολεία μας τις αυλές, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα γυμναστή, έναν ο οποίος να κάνει δημιουργική απασχόληση, και αφήνουμε τα παιδιά μας μέσα στους αστικούς ιστούς να πηδάν τα κάγκελα και να τους λέμε ότι είναι παραβατικός. Πήδησε στο κάγκελο και γιατί δεν το ανοίγεις, γιατί δεν είναι η αυλή του σπιτιού του. Δεν υπάρχουν πλέον αυλές στα σπίτια μας. Ποια είναι η δυσκολία? Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε εμείς γυμναστές? Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν δημιουργική απασχόληση? Θα έχουμε χώρους όπου αν πέσει κάτω ένα παιδί, θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα τραυματιστεί? Θα αλλάξουμε δηλαδή πορεία ή όχι? Να μιλήσουμε και για μία σειρά άλλα ζητήματα, να μην πούμε τώρα για τη δημοτική οδοπία. Θα πηγαίνουν τα παιδιά μας και να σκοτώνονται? Να λέμε ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε και σύγχρονους τρόπους και καινοτομίες, να βάλουμε ποδήλατα, να προχωράνε? Πού να προχωρήσεις? Θα δώσει 1 ευρώ για δημοτική οδοπία? Να πούμε για το πράσινο, για τις πλατείες, για τις παιδικές χαρές που θα πρέπει να έχουμε? Θα έχουμε κοινωνική στήριξη των αδύναμων? Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γυρίσουμε τη Δευτέρα γεμάτη. Το αντίθετο πιστεύουμε ότι θα έχουμε και θα εξηγήσω. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα, δεν έχει την πρόθεση να ικανοποιήσει τον βασικό πυρήνα των ετοιμάτων μας. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας των ετοιμάτων μας που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα? Είναι τα χρήματα. Πώς δηλαδή θα κάνουμε εμείς τις δουλειές μας? Με μάγια μπορεί κανείς από εσάς να πάει και να κάνει κάτι στο Δήμο του? Υπάρχει κανένας τέτοιος τρόπος?
Έρχεται προηγουμένως ο πρόεδρός μας, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, και τι λέει? Θα πρέπει να πάρουμε 8,3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και γιατί δεν τα παίρνουμε? Ποιος είναι αυτός που μας τα στερεί τα 8,3 δισεκατομμύρια? Λέει ο κύριος Μουράτογλου, που είναι υπεύθυνος των οικονομικών, μόλις 1,5 δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα παίρνουμε. Μάλιστα. Και αυτό από τα 8,3 στο 1,5 δισεκατομμύριο τι γίνεται? Ποιος τα παίρνει αυτά τα χρήματα αφού δεν τα παίρνουμε εμείς? Πού αλλού πιάνουν τόπο? Δηλαδή τα σχολεία μας και τα παιδιά μας δεν είναι επενδύσεις. Πού επενδύουμε εμείς? Τον άλλον οι επενδύσεις, δηλαδή το πολυκατάστημα, είναι αυτό το οποίο δίνει χαρά στην κοινωνία μας. Γιατί αν τα παιδιά μας θα είναι ευτυχισμένα, γιατί θα πάνε σε ένα σχολείο αξιοπρεπές, δεν είναι επένδυση? Δηλαδή αν δεν σκοτώνονται τα παιδιά μας στους δρόμους γιατί δεν έχουμε δρόμους, θα είναι κάτι κακό? Αυτό δεν είναι επένδυση? Άρα έχουμε ένα θέμα διαφοράς, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το ζήτημα των επενδύσεων. Πάμε στο άλλο ζήτημα, το μεγάλο, και λέμε για την κάλυψη των αναγκών μας με μόνιμο προσωπικό. Και εμείς λέμε ότι φέρνω ένα παράδειγμα από το Δήμο της Πάτρας. Τα τελευταία 4 και πάμε στον 5ο χρόνο μας φύγαν 247 εργαζόμενοι με σύνταξη και προσλάβαμε 3. Το ίδιο ισχύει και σε εσάς. Εσείς πώς λύνετε τα προβλήματα αυτά που έχετε στο Δήμο? Με το μάτι γίνεται η δουλειά? Δηλαδή πάμε εμείς και λέμε, ας πούμε, ότι εσύ θα γίνεις έτσι, θα το κάνουμε αλλιώς. Δεν έχουμε όλη η αγωνία με ανθρώπους, δεν θα πρέπει να τα κάνουμε? Θα κάνουμε πολιτική προστασία? Με τι θα γίνει αυτό? Και πιστεύουμε εμείς και λέμε ότι κάναμε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και δεν κατάλαβε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζεται εργαζόμενος για να λύνει τα προβλήματα? Και δεν κατάλαβαν οι υπουργοί? Είναι κανείς από εμάς ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει? Υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός να μην καταλαβαίνει? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνουν πολύ καλά. Αλλά είναι άλλος ο προσανατολισμός τους. Δεν θέλουν να έχουμε εργαζόμενους. Και περιμένουν σιγά σιγά να τελειώσουν όλοι οι εργαζόμενοι και εμείς τι θα είμαστε? Θα είμαστε ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα μοιράζει τις δουλειές. Και γι' αυτό τι επιτρέπονται? Μόνο προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Και το κλάδεμα πώς θα γίνει? Και αν θέλουμε να πάμε μία λακκούβα να την κλείσουμε, πώς θα την κάνουμε αυτή τη λακκούβα? Υπάρχει κανένας άλλος τρόπος? Άρα καταλαβαινόμαστε και ο καθένας θα δούμε στο τέλος τι θα κάνουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Λέει η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΕΔΕΣ και από κοντά και η παράταξη του κυρίου Δούκα, η μη ικανοποίηση των αιτημάτων μας δεν οφείλεται στην κυβερνητική πολιτική. Είναι θέμα υπουργών. Ο υπουργός εσωτερικών είναι καλός, ο υπουργός περιβάλλοντος είναι κακός, ο άλλος είναι άσχημος και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ποιος από εσάς καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το θέμα των υπουργών? Είναι θέμα κυβερνητικό και πρέπει να δούμε από την εφαρμοζόμενη πολιτική, η οποία έχει συνέπειες στους δήμους μας, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Θα πάμε να τους αναγνωρίσουμε, να δούμε τέλος πάντων την αιτία. Το σίγουρο, αυτός που χάνει είναι οι συνδημότες μας και τα παιδιά μας. Ποιοι κερδίζουν? Τους βλέπετε κάθε μέρα. Χαρούμενοι και γελαστοί, χτίζουν την ατομική τους ευτυχία. Ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία. Κάτι πήραμε. Φώναζε. Να, δεν πήραμε. Πήραμε και μια μισή ΚΑΠ παραπάνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λύσαμε τα προβλήματά μας. Αυτό ο λαός μας θα έλεγε ότι θυμίζει το ανέκδοτο με το Χότζα. Αφού πλέον μας στερήσαν όλα τα χρήματα και μας δημιούργησαν απίστευτες δυσκολίες και μας γέμισαν το Δήμο με προβλήματα, έρχεται τώρα και σου λέει ότι εντάξει, δεν σας δώσαμε από τα 8,3, παίρνεις 1,5 δισεκατομμύριο, δεν σας δώσαμε δισεκατομμύρια, αλλά να και μια μισή ΚΑΠ, μια σπιρινούλα, και εμείς τώρα εκστασιασμένοι λέμε ανακουφιστήκαμε. Τώρα είμαστε μια χαρά. Λύθηκαν τα προβλήματά μας. Τη Δευτέρα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, τι θα πούμε στους ιδιμότητες μας? Περιμένετε ότι θα εξεταστούν τα αιτήματά σας? Θα ξανασυνεχίσουμε το ίδιο θέμα? Αλλά ωστόσο, επειδή πρέπει ο Δήμος να λειτουργήσει, τι θα κάνουμε? Δεν κάνουμε και τίποτα. Μία μικρή αυξησούλα.
ένα ευρώ. Να πάμε να κάνουμε μια αυξησούλα στα ανταποδοτικά. Και τι έγινε. Να πάμε να κάνουμε λοιπόν μια αύξηση. Και εσύ, συμπολίτη μας, πλήρωνε και εσύ τα έξοδά σου, τα χρέη σου. Πάμε να δούμε την εισπραξιμότητα. Και άμα χρωστάς, πρόσεχε καλά, θα σου κάνουμε και πληστηριασμό. Γιατί χρωστάς. Έτσι θα κλείσουμε τα κενά των οικονομικών μας. Και τι να τους πούμε λοιπόν. Και αν έρθει ένας συμπολίτης και να σου πει, για καθέσαι ρε δημάρχε. Εσύ από τα 8,3 παίρνεις 1,5 δισεκατομμύριο. Έχεις τόσα παρακρατηθέντα. Δεν κουνάς το δάχτυλό σου. Σε μένα θα έρθεις και θα τη βρεις. Θα καθίσεις δηλαδή εμένα που είμαι άνεργος, που είμαι φτωχός. Θα κάθεσαι και θα μου λες θα μου κάνεις και αύξηση τα αποδοτικά τέλη. Και δεν είναι θέμα της τιμής. Είναι θέμα της τιμής των αυτοδιοικητικών που λέμε. Γιατί είναι θέμα τιμής να σου χρωστάει ο άλλος δισεκατομμύρια και εσύ να τρέχεις να πας να βρίσκεις το φτωχό αυτόν τον ανήμπορο και να πας να του λες από σένα θα τα πάρω. Όχι φίλε μου, δεν θα τα πάρουμε από αυτούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε τους λογαριασμούς μας και να δούμε αν υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν. Χρήματα υπάρχουν και δεν πάνε στη θάλασσα. Τα χρήματά μας μια χαρά λέμε, κάνουμε επενδύσεις, κάνουμε και για την άμυνά μας. Να μην ξεχάσουμε την άμυνα. Στέλνουμε το πλοίο μας και τη φρεγάτα μας κάτω να υπερασπιστεί, μην πάθουν τίποτα οι εφοπλιστάδες μας στα πλοία τους. Αλλά 500 χιλιαρικάκια πέφτουν κάθε μέρα μισό εκατομμύριο. Κάνουμε και μερικές βόλτες με τα αεροπλάνα μας να προστατεύσουμε τα Βαλκάνια. Πληρώνουμε και εκεί για κάθε μία ώρα 15.000 ευρώ. Στέλνουμε και μία μικρή βοήθεια να μην στείλουμε και στην Ουκρανία. Μετά θα αρχίσουν επενδύσεις στην Ουκρανία. Να μην πάνε οι δικοί μας να έχουν και εκεί ένα πρόσφορο έδαφος για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Θα κάνουν και τα πολυκαταστήματά τους στις πόλεις μας. Να μην πάρουν και μία επένδυση. Οι χαζοί πάνε και πληρώνουν. Οι έξυπνοι πηγαίνουν και κάνουν με τον ιδρώτα τους πράγματα. Όχι, αυτοί παίρνουν τον ιδρώτα το δικό μας και τον κάνουν δικό τους και κάνουν την ατομική τους ευτυχία. Άρα λοιπόν θα πάμε να ζητήσουμε τα παρακρατηθέντα. Θα πάμε να ξεσηκώσουμε εμείς τους ιδιμώτες μας και να τους πούμε την αιτία. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Ή θα καθόμαστε εκεί πέρα και θα λέμε ότι κοίταξε να δεις, έχουμε δυσκολίες τώρα. Ή αυτό που έλεγε ο πρόεδρος στο Δήμο του, ότι τώρα καλυτέρεψαν. Δεν έκανε ποτέ αύξηση, αλλά θα την κάνουμε τώρα γιατί πλούτησαν. Όχι, δεν πλούτησαν. Και δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι κυρίαρχα θέμα πολιτικό. Δεν μπορεί να σου χρωστάει ο άλλος δισεκατομμύρια και εμείς να τρέχουμε να τα πάρουμε ένα-ένα τα ευρώ που έχουμε. Η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι ΒΟΑ, δεν τη βλέπει, θα πρέπει να καθίσει και να το ξανασκεφτεί. Γιατί εδώ τον κοινό νου τον έχουμε όλοι. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπολείπεται κανείς ούτε ένα δράμι μυαλού από τον άλλον. Τα ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Η κυβέρνηση έχει διαλέξει μετερίζει. Ναι ή όχι. Είναι με εμάς. Αποδείξε το. Λόγια θα λέμε. Κουβέντα θα κάνουμε. Θα πηγαίνουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και θα φεύγουμε από εκεί με συζήτηση ότι δεν καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, άμα δεν καταλαβαίνει, δεν κάνει για Πρωθυπουργός πρώτα και κύρια. Αν καταλαβαίνει, θα μας πρέπει να μας πει γιατί όχι εμείς και ναι οι άλλοι. Να καθίσουμε να τα ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν, έχει διαλέξει μετερίζει και πηγαίνει με τους κατόχους του πλούτου. Ναι ή όχι. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Αυτός καλά κάνει τη δουλειά του. Ερχόμαστε εμείς. Εμείς με ποιους είμαστε. Εκλεγήκαμε από τον κόσμο από κάτω για να τον υπερασπιστούμε. Έτσι δεν είναι. Και είναι κανείς από εμάς ο οποίος έχει άλλη αντίληψη ότι πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος. Όλοι θέλουμε να υπερασπιστούμε τους ιδιμώτες μας, είτε μας ψήφισαν είτε όχι. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι ρόλο μας επιφυλάσσουν εδώ πέρα. Εμείς ή θα παίζουμε το ρόλο του αμορτεσέρ, το σάκο του μπόξ και θα λέμε ότι βαράτε εμάς, γιατί εμείς την κυβέρνηση θέλουμε να την έχουμε άσπηλη και αμόλυτη. Εμείς είμαστε με την κυβέρνηση. Μα τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να αρθισταθείς και να αρθείς δίπλα μας. Άρα δεν δεχόμαστε ούτε τον ελεγκτικό μηχανισμό να κάνουμε το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν θα είναι δίνη αυτή. Παράρτημα των επιχειρηματικών ομίλων θα είναι. Και επειδή δεν πρέπει να νομίζουν κάποιοι ότι χαζέψαμε, διότι είναι και αυτό, είναι και θέμα τιμής ξανά. Δηλαδή, ποιος από εμάς δεν καταλαβαίνει, δεν κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάνουνε πιάτσικο ναι ή όχι στο θέμα της ενέργειας. Και ερχόμαστε εμείς.
να πάρουμε μερικά σημεία και να δούμε λιγάκι. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ενέκρινε την απελευθέρωση της ενέργειας? Ποιος ζήτησε να απελευθερωθεί η ενέργεια? Πήγε κανείς από εσάς? Πήγε κανείς από εμάς? Σηκώθηκαν οι εργαζόμενοι και λένε θέλουμε καλύτερα να απελευθερωθεί η ενέργεια, να μπουν οι πάροχοι, να γίνει πάρτι γύρω από το θέμα της ενέργειας? Υπήρχε κανένας? Κανείς? Ποιοι το ζητήσανε? Αυτοί που έχουν σχέδιο, αυτοί που κάθονται πάνω στην πλάτη μας. Ποιος επέτρεψε να καθορίζεται η τιμή του ρεύματος με βάση το χρηματιστήριο? Ποιος από εσάς είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα με αλγόριθμους να καθόμαστε και να λέμε την ώρα τάδε εκείνο την άλλη? Είναι κανείς από εσάς? Ποιος όμως έχει αυτό το μυαλό? Η αόρατη? Πώς είναι αυτή η αόρατη? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπουκώνεται με χρήμα και παίρνει συνεχώς επενδύσεις και διασφαλίζεται και η κατανάλωσή του? Και εμείς τι κάνουμε τώρα? Θα έρθουμε εμείς και θα πούμε όχι? Εμείς πρέπει να δούμε τώρα το πώς θα μειώσουμε τη ζημιά, όχι πώς θα την εξαφανίσουμε. Ο άλλος έρχεται και κάνει πλιάτσικο πάνω στον Δήμο μας, πάνω στους συμπολίτες μας, πάνω μας. Μας ξεφτιλίζουνε στην κυριολεξία, διότι σου λέει ότι εσύ είσαι μπούφος, δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνουμε, ρε φιλάρα? Ήρθες εδώ πέρα όμορφα και ωραία και κάθισες από πάνω μας και μας κλέβεις, και εμείς θα καθόμαστε και θα λέμε ότι μας φτύνεις και εμείς θα λέμε ότι βρέχει? Όχι, δεν θέλουμε ενεργειακές κοινότητες. Δεν θέλουμε. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Το θέμα δεν είναι να πάω να κάνω εγώ να πάρω να κερδίσω 1 ευρώ ή 2. Είναι λάθος διότι τον έφυγε στο απειρόβλητο. Άρα είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Τι κάνεις εσύ? Για ποιο λόγο δεν λες ότι έλα εδώ ρε πυράνχας? Δεν θα έρθεις εσύ εδώ πέρα και θα μας κάθεσαι και θα τρως και θα πίνεις? Ποιος είναι εκείνος που σε έφερε στο προσκήνιο? Αυτοί θα κάνουν κουμάντο. Και δεν ξέρετε εσείς να κάνετε κουμάντο? Ποιος από εσάς δεν ξέρει? Χρειαζόμαστε το Χάρβαρντ και τους διευθυντάδες για να μας κάνουν κουμάντο? Όλοι εδώ μέσα είμαστε ικανοί, ικανότατοι. Άρα δεν είναι αυτό. Γυρίζω λοιπόν και κλείνω. Μπροστά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, ανοίγονται δύο δρόμοι. Ή θα πάμε με το μέρος του λαού, ή θα καθίσουμε και θα πάμε με το μέρος των πυράνχων. Άλλο δρόμος δεν υπάρχει. Όσοι θέλουμε να κρύβουμε αυτό που το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι εγώ καταλαβαίνω και τον συνάδελφο μου, εγώ λέμε ας πούμε ότι είμαι κουκουέ, και άλλος λέει ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και πώς από εγώ να το κάνω? Ναι, αλλά και σένα η ψυχούλα σου και το μυαλουδάκι σου και η καρδούλα σου χτυπάει. Άρα να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι όλοι καταλαβαίνουμε και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν καταλαβαίνουμε, εμείς δεν πρέπει να γίνουμε μέρος του προβλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάμε να ταυτιστούμε και να βάλουμε και εμείς θηλιά σε αυτούς που μας εμπιστευθήκανε. Είναι λίγο πράγμα να σε εμπιστεύεται κάποιος? Κώστα, αν μπορείς, παρακαλώ. Κλείνω, συνάδελφε. Είναι λίγο? Είναι τιμητικό δηλαδή ένας που έρχεται και μας εμπιστεύθηκε και μας λέει, εσείς ξέρετε? Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε? Ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Και πώς εμείς την εμπιστοσύνη του την παίρνουμε και δεν την, και την βάζουμε και του βάζουμε μία θηλιά και δεν την τιμούμε? Άρα πρέπει να την τιμήσουμε. Και λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, τη Δευτέρα, επειδή δεν πρόκειται να βγουν τέτοιες αποφάσεις από εδώ, θα πρέπει να μην ανεχτούμε όλο αυτή την πορεία. Καθίσουμε κάτω και όσοι θέλουν να πάνε και να βάζουν θηλιές να πάνε από εκεί, όσοι όμως δεν θέλουν και είμαστε πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία λέω, θα καθίσουμε κάτω και θα πάμε και θα πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, για να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας πρώτα και κύρια. Είναι και θέμα αυτοεκτίμησης, διότι εμείς όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι, όλοι, δεν υπάρχει ούτε ένας. Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση και όσοι, ο ανεξάρτητα που ανήκεις και τι ψηφίζεις, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ένα μήνυμα ότι οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές, τα δημοτικά μας συμβούλια, χαζός δεν είναι κανένας. Και θα καταλάβουν ότι απέναντί τους θα μας έχουν αντιπάλους, θα αποκαλύψουμε την πολιτική τους, και όχι μόνο για την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι κυβερνήσεις, αλλά δεν μιλούμε για την κυβέρνηση.
Μιλούμε για τα αφεντικά των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα αφεντικά μένουν και χασκογελάνε από πάνω που μας βλέπουν εμάς, να τρώνε, να πίνουν πάνω στην πλάτη μας και εμείς να λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε και να τρέμουνε την οργή του λαού.